Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Inside Food. Βρίσκομαι στον ομό Πιερία, στους πρόποδες του Ολύμπου, όπου σε λίγο θα συναντήσω δύο φίλους ερευνητές άγριας τρούφας για να αναζητήσουμε μαζί τρούφες. Η περίπτωση της άγριας τρούφας στην Ελλάδα είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς μόλις πρόσφατα βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν και τα 7 εμπορεύσιμα είδη τρούφας, όπως είναι η λευκή πολύτιμη και η μακρόσπορη. Ελάτε λοιπόν μαζί μου να ανέβουμε στα 700 μέτρα υψόμετρο. Είμαστε σε ένα δάσος με μαύρη πεύκη. Είναι ένα χαρακτηριστικό είδος πεύκης που φύεται στον Όλυμπο. Και μπορούμε να πούμε ότι στον Όλυμπο βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν και μικροσκοπικά από εμάς όλα τα εμπορεύσιμα είδη τρούφας, ακόμη και τα πολύτιμα. Έτσι λοιπόν έχουμε βρει τη λευκή πολύτιμη τρούφα, την Tuber melanosporum τρούφα, την μακρόσπορη τρούφα και είναι οι πρώτες πανελλήνιες καταγραφές. Φυσικά έχουν βρει και πιστοποιηθεί και τα υπόλοιπα είδη, η Tuber brumale, η Tuber estivum, η Tuber borkim, η Tuber uncinatum και κάποια όμως είδη μη εμπορεύσιμα. Γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τα εμπορεύσιμα είδη τρούφας είναι μόλις 7, αλλά υπάρχουν πάνω από 70 είδη τρούφας που δεν είναι εμπορεύσιμα. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας πια στοιχεία που αφορούν τη χώρα μας, ακόμα και στα πολύτιμα είδη, και συλλέγουμε καθημερινά στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από αυτό να βοηθήσουμε και τους καλλιεργητές της τρούφας. Τα σκυλιά που έχουμε μαζί μας είναι Springer Spaniel, είναι μόλις ενός έτους, είναι εκπαιδευμένα από πολύ μικρά. Οι γονείς τους είναι πολύ ικανά τρουφόσκυλα και έχουν έτσι εξαιρετικές επιδόσεις στις τρούφες και λόγω μύτης, καλής μύτης, μα κυρίως καλής εκπαίδευσης από εμάς. Η τρούφα είναι σημαντικό προϊόν, είναι ένα προϊόν με αξία, εμπορική αξία, ακριβώς γιατί είναι σπάνια, αλλά με το άρωμά της αναβαθμίζει, απογειώνει γευστικά το πιάτο μας. Φυσικά έχει και κάποιες ιδιότητες ευεργετικές για τον οργανισμό μας. Αυτές είναι ότι βοηθάει πολύ, οι τρούφες βοηθούν πολύ στο να ρίξουν τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα μας, βοηθούν όταν κάποιος πάσχει από αρθριτικούς ή μυϊκούς πόνους και βέβαια είναι πολύ γνωστές και για τις αφροδισιακές τους ιδιότητες. Το μηδέν της θάλασσας με το 2918 του Μύτικα, η ακτίνα είναι μόλις 20 χιλιόμετρα. Οπότε εδώ οι δασοπονικές ζώνες δεν υπάρχουν για μας. Μπορώ να σας πω ότι και στο μηδέν της θάλασσας υπάρχει βελανιδιά. Σίγουρα λένε ότι ένα υψόμετρο το οποίο μπορείς να βρεις τρούφες είναι από 300 μέχρι 600 και ανάλογα με το κάθε είδος το οποίο συλλέγουμε. Εγώ έχω να σας πω ότι στον Όλυμπο, ο Όλυμπος προσφέρεται και τα Πιέρια, αλλά κυρίως ο Όλυμπος, από την ιδιαιτερότητα της χλωρίδας αλλά και της έκθεσης του εδάφους, και έχουμε βρει και συλλέξει όλα τα εμπορεύσιμα είδη και όχι μόνο, και άλλους μύκητες. Στην έρευνα την οποία κάνουμε θέλουμε να βοηθήσουμε την χώρα μας έτσι ώστε να πάμε κι εμείς μπροστά, γιατί είμαστε πολύ, πολύ πίσω όσον αφορά την τρούφα. Και όταν οι Ιταλοί, Γάλλοι βγαίνουν και μας λένε ότι τα πολύτιμα είδη δεν φύγονται στη χώρα μας, εμείς μπορέσαμε και συλλέξαμε και ταυτοποιήσαμε
στον δικό μας νομό δεν μπορώ να γνωρίζω, μακάρι και σε όλη τη χώρα να υπάρχουν. Λέμε τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς και τα δύο ή τρία μάλλον πολύτιμα είδη, σπάνια είδη. Αυτά είναι η λευκή πολύτιμη τρούφα, η μελανόσπορη και ένα πολύ σπάνιο είδος, την μακρόσπορη. Εμείς όλα τα δείγματα τα οποία συλλέγουμε και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε μακροσκοπικά, τα στέλνουμε στο μικροσκόπιο, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Όλες οι ταυτοποιήσεις τις οποίες έχουμε στα χέρια μας, μικροσκοπικά και μακροσκοπικά, έχουν ταυτοποιηθεί από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Την πρώτη τρούφα την οποία ταυτοποιήσαμε σαν πρώτη πανελλήνια καταγραφή ήταν η μακρόσπορη, η Tuber Macrosporum. Την επόμενη χρονιά βρήκαμε την λευκή πολύτιμη και μόλις φέτος ταυτοποιήσαμε 2 με 3 φορές την μελανόσπορη τρούφα. Είναι ευτυχία διότι θεωρείται και η μελανόσπορη τρούφα ένα πολύ σπάνιο είδος. Πιστεύω ότι πολύ λίγοι συλλέκτες στην Ελλάδα να την έχουν συλλέξει σε άγρια μορφή από τα δάση. Thank you.